Εις πάσαν τη γην εξήλθεν ο θόγκος σου, ως δεξαμένη το λόγον σου, διού Θεό πρέπωσε δογμάτισας, την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάτε κόσμισας, βασίλειον ιερατεύμα πατέρος ιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Γερή και ευλογημένη η νέα χρονιά. Σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες στον Βασμιωτάτο Μητροπολίτη μας, Κο και Νησίρου κυρίου Ναθαναήλ. Εύχεται το νέο έτος να σας βρει με υγεία, χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας και δύναμη για το δύσκολο έργο που κάνετε για τον Κοακό λαό. Να είστε γεροί και δυνατοί. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Βουλευτά, στρατηγέ μου, κύριε Έπαρχε. Μαζευτήκαμε εδώ μαζί με τους συναδέλφους μας για να κάνουμε την κοπή της πίτας. Θέλω να πω ξεχωριστά από ένα λόγο για τους επισήμους προσκεκλημένους, διότι εδώ υπάρχει, πάνω απ' όλα, η πατρίδα, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ο Δήμος, υπάρχει η ΚΟΣ. Για τον κύριο Δήμαρχο θέλω να πω να είναι καλή η νέα του θητεία στο επίπεδο της συνεργασίας, αφού είχαμε συνεργαστεί άλλωστε και στη δική μου εδώ παρουσία σε ό,τι αφορά τη διεύθυνσή μας. Θα είμαστε, κύριε Δήμαρχε, δίπλα σας και θα είστε δίπλα μας. Κύριε Βουλευτά, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι. Και εμείς σε όλα τα θέματα είμαστε πάντα δίπλα, είστε πάντα δίπλα μας και το έχετε αποδείξει εμπράκτως. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, πολύ φίλοι και είναι πάντα δίπλα μας. Για τον στρατηγό μας, για τον ταξίαρχο της 80ΔΕ, θέλω να πω ότι είμαι χαρούμενος και περήφανος που στα χρόνια, στην εποχή της δικής μου παρουσίας εδώ σε ό,τι αφορά τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, είναι ο ταξίαρχός μας υπεύθυνος για την ασφάλεια της χώρας, για την εθνική ασφάλεια. Και αυτό για μένα είναι ένα πραγματικό, εκτός από άριστη συνεργασία, νιώθω ότι η φιλία μας και η παρουσία δίπλα του είναι ένα πραγματικό σχολείο. Κύριε Έπαρχε, είμαστε δίπλα πάρα πολύ καιρό. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που μας ήρθατε. Είμαστε φίλοι και τώρα, αν δεν είστε έπαρχος, η φιλία θα παραμείνει. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, εσείς είστε ο βασικός πυλώνας της ασφάλειας σε αυτή την περιοχή. Χωρίς εσάς δεν θα έκανα τίποτα, χωρίς εσάς δεν θα ήμουν τίποτα. Με κάθε έναν από εσάς ξεχωριστά έχω μία αγαστή συνεργασία και μία υπέροχη φιλία. Θέλω να είστε υγιείς, εσείς, οι οικογένειές σας, και έτσι να ανατροφοδοτείτε κάθε φορά η δύναμη για να μπορούμε να τα πηγαίνουμε όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα. Οι αστυνομικές επιτυχίες έρχονται μόνον όταν υπάρχουν συνεργασίες. Όταν υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ μας, όταν υπάρχουν συνεργασίες με όλους τους φορείς, με όλους εδώ τους φίλους επισήμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, ευχαριστώ και τους δημοσιογράφους, μην παραλείψω, που με πολύ αγάπη, έρχονται και μας καλύπτουν δημοσιογραφικά, διότι και αυτό, ποια θα ήταν εμάς η δημόσια εικόνα μας, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί πολλά λέμε και για τους δημοσιογράφους, πολλά λέμε για τους ανθρώπους, κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ανεβάζουν τη δημόσια εικόνα και της αστυνομίας και όλων των φορέων, όλων των υπηρεσιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να έχετε μια υπέροχη χρονιά και χωρίς
προβλήματα όπως είχαμε το 2023, που ήταν ένα ζωφερό έτος, ιδίως κατά τον τελευταίο μήνα του. Καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης και με συγχωρείτε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο, δεν μπόρεσε να έρθει. Είναι πάντα παρόν και είμαστε και εμείς παρόντες στο έργο του. Άλλωστε τα είπαμε εκεί εγώ το είπα κιόλα ότι ήμουν φοιτητής εκκλησιαστικού λυκείου, ας πούμε. Βεβαίως και υπάρχει αυτή η επαφή, γιατί όπως είπα χαρακτηριστικά, ότι η πρώτη μου αγάπη ήταν τα πατερικά κείμενα και η Αγία Γραφή και μετά ήρθε ο ποινικός κώδικας, η ποινική δικονομία και οι άλλες αστυνομικές γραφές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ συνάδελφε στη Βουλή, αλλά και στην επάγγελμα, στη δικηγορία, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγιώτατε, από εσάς έπρεπε να ξεκινήσω, αλλά μιλούσατε εκείνη τη στιγμή και δεν ήθελα να σας ενοχλήσω. Κύριε αγαπητέ στρατηγέ μας, αγαπητέ έπαρχε, φίλε μου αγαπημένε Γιάννη, αγαπητέ κύριε αστυνομικά και διευθυντά και αγαπητές και αγαπητά στελέχη της αστυνομικής, της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη η χαρά μου που είμαι κοντά σας σήμερα. Ευτυχή συγκυρία. Θέλω να σας ευχηθώ δύναμη, υγεία, χαρές στο νέο έτος και επιτυχία στο έργο σας. Είμαι βέβαιος ότι εσείς είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές της αστυνομίας σε όλο τον κόσμο, αφού η τρίτη τουριστική δύναμη της χώρας, η ΚΟΣ, δείχνει λόγω της δικής σας εργασίας ότι είναι μια περιοχή ασφαλής, μια περιοχή που και ο ντόπιος αλλά και ο ξένος μπορεί να απολαμβάνει την παραμονή του σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρακολουθείτε ότι η πολιτεία σιγά σιγά δομεί όσο το δυνατό καλύτερα την παροχή της, την μέρημνά της σε όλους εσάς που αγωνίζεστε για αυτό το σπουδαίο αγαθό, την κοινωνική τάξη και την ειρήνη που έχει ανάγκη η δημοκρατία και κάθε χώρα πολιτισμένη. Και πάλι ευχές πολλές, χρόνια πολλά και κάθε καλό. Ευχαριστώ. Εδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, στρατηγέ, κύριε αστυνομικέ διευθυντά, αγαπητές συνάδελφε Βασίλη, αγαπητέ έπαρχε, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, γνωρίζω το πολύ δύσκολο έργο που αντιμετωπίζετε. Δεν έχετε μόνο την εγκληματικότητα, έχετε και το μεταναστευτικό, τεράστιο έργο, δύσκολο έργο, βαρύ έργο για τους ώμους σας, έπρεπε να είστε διπλάσια από ό,τι είσαστε. Εύχομαι να έχετε δύναμη τον καινούριο χρόνο να αντιμετωπίσετε αυτά τα τεράστια προβλήματα. Είμαι βέβαιος ότι με το Θέμη επικεφαλής θα καταφέρετε να καθοδηγήσετε σωστά και να αντιμετωπίζετε όσο περισσότερο γίνεται τα τεράστια προβλήματα. Εγώ από την πλευρά μου ως βουλευτής αντιπολίτευσης δεσμεύομαι και υπόσχομαι με ερωτήσεις, με παρεμβάσεις να επιδιώξω έτσι ώστε να ενισχυθεί η δύναμή σας, να γίνετε πολύ περισσότεροι για να ζείτε πιο ανθρώπινα. Καλή χρονιά, να είσαστε όλοι καλά. Πραγματικά είμαστε υπό την ομπρέλα τη δική σας στρατηγέ. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Να έχετε υγεία, υγεία στις οικογένειές σας. Να πω ότι είμαι υπερήφανος για τη συνεργασία που έχουμε οικοδομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια σχέση ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης και μια σχέση που πραγματικά έχει παράξει ένα θετικό αποτύπωμα και αποτέλεσμα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας που από κοινού υπηρετούμε. Και θεωρώ ότι και τα επόμενα 5 χρόνια, μέσα σε πραγματικά ιδιαίτερες και δύσκολες προκλήσεις, θα είναι χρόνια αποδοτικά για όλους μας. Να είσαστε καλά, υγιείς, δυνατοί και δημιουργικοί. Ευχαριστώ πολύ. Μιλήσει στο τέλος ο στρατός. Για τόνωση. Καλημέρα σας.
Γνωρίζω το πολύ σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε. Γνωρίζω ότι αναγκάζεστε να εγκαταλείψετε τις οικογένειές σας και να εργάζεστε νυχθημερών, παρέχοντας προστασία σε εμάς τους πολίτες. Τον τελευταίο καιρό θρηνήσαμε ένα εξαιρετικό συνάδελφό σας, μόλις 30 ετών, και ας είναι αιωνία η μνήμη του. Εγώ οφείλω να πω ότι είχα μια άριστη συνεργασία την τετραετία την οποία περάσαμε με την διεύθυνση και εσάς προσωπικά. Θα ήθελα να σας ευχηθώ ολόψυχα μια χρονιά καλή, μια χρονιά με υγεία, ευημερία, και να ξέρετε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε εσάς, στους απλούς αστυνομικούς και στους αξιωματικούς, οφείλουμε πάρα πολλά και πάνω απ' όλα την ασφάλειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Θέμη, και μέσω εσού χαιρετώ όλους σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, ησυχία να έχουμε είτε στο εσωτερικό είτε στα εξωτερικά μας σύνορα. Η γειτονιά μας φλέγεται. Το κύμα αυτό έρχεται και μας ακουμπά και το αντιμετωπίζουμε δίπλα-δίπλα, και η αστυνομία και το λιμενικό. Εμπεδώνουμε, κάνουμε πράξη την διυπηρεσιακή καθημερινά συνεργασία. Το βλέπουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, είμαστε συνέχεια σε επαφή. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και νομίζω ότι τις αντιμετωπίζουμε. Να έχουμε μία ήσυχη χρονιά. Μία παράκληση δράτω με τις ευκαιρίες να σταματήσει με το νέο χρόνο η αγαπητή μας εδώ ταγή πολιτική να μας αποκαλούν ένστολους. Δεν είμαστε ένστολοι. Δεν είμαστε ένστολοι. Είμαστε στρατός, είμαστε αστυνομία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και εμείς, πραγματικά το λέω, και εμείς να μην το αποδεχόμαστε. Το ένστολος δεν σημαίνει τίποτα για μας. Η αποστολή μας είναι αυτό που φοράμε. Και πάλι, καλή χρονιά εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Είμαστε εδώ. Σας βλέπω πραγματικά ως συναδέλφους και μερικές φορές παραφέρομαι και σας αντιμετωπίζω και η συμπεριφορά μου είναι ακριβώς η ίδια με το στρατό Ξηράς. Ισχύει και μας αρέσει.